χθες ανοίξαμε με μια ζωντανή σύνδεση το θέμα των λαγοκέφαλων, καμπανάκι κινδύνου κρούν οι αλλοίοι της Κρήτης με αφορμή την αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων σε όλο το νησί βέβαια. Οι καταστροφές είναι σοβαρές στις υποδομές τους και πρέπει σύμφωνα με τους ίδιους να πάρθουν αποφάσεις. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με την κυρία Νότα Περιστεράκη, η οποία είναι βιολόγος, ιχθυολόγος στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων στο ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Περιστεράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ. Όντως το πρόβλημα με τα λαγοκέφαλα στην Κρήτη είναι τόσο έντονο όπως μας το παρουσιάζουν οι επαγγελματίες αλλοί στο νησί? Δυστυχώς το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο και ειδικά είναι πολύ επιβαρυντικό για την παράκτη αλία κυρίως του νησιού, για τους παράκτιους αλίης, κυρίως για αυτούς που χρησιμοποιούν δίχτυα παραγάδια, γιατί δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές στα εργαλεία τους, καταστρέφουν την ψαριά τους και γενικά βέβαια το είδος αυτό, καθώς έχει έρθει, έχει εγκαταστήσει μεγάλους πληθυσμούς ιδιαίτερα γύρω από την Κρήτη και σε άλλες περιοχές του Νότιου Αιγαίου βέβαια, δημιουργεί προβλήματα και στο υπόλοιπο θαλάσσιο περιβάλλον, στα υπόλοιπα ψάρια, στα υπόλοιπα γηγενή είδη. Κυρία Περιστεράκη, θέλω να σας ρωτήσω αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια έρευνα, κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί από το ΕΛΚΕΘΕ στο πώς μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των λαγοκέφαλων. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ΕΠΑΛ, το οποίο αφορά τα εισβολικά είδη, δηλαδή κυρίως το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες. Βέβαια, είμαστε λίγο άτυχοι, γιατί με την πανδημία κάποιες δραστηριότητες δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν έτσι όπως θα θέλαμε και όπως θα ήταν σχεδιασμένες. Υπάρχει και κάποια μικρή μελέτη που έχει χρηματοδοτήσει η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, γιατί όπως ξέρετε στην νοτιοανατολική Κρήτη είχε ξεκινήσει να είναι έτσι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα εισβολικά είδη. Βέβαια, αυτό έχει επεκταθεί σε όλη σχεδόν την Κρήτη. Στα πλαίσια αυτών των μελετών και των προγραμμάτων προσπαθούμε να κάνουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, να μελετήσουμε την οικονομική ζημιά και όχι μόνο την οικονομική, τη ζημιά σε γενικότερο επίπεδο που προκαλούν αυτά τα είδη στην τοπική αλία, δηλαδή το ένα σκέλος είναι να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε, ας το πούμε έτσι, το κόστος που έχει, τη ζημία που έχει η εξάπλωση αυτών των ειδών για την τοπική αλία. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό δεν είναι απλά έτσι φιλολογικός, για να ξέρουμε, είναι για να μπορέσουν και οι αλίες και οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους αλίες, όπως είναι τα τμήματα αλίας αλλά και διάφοροι άλλοι τοπικοί φορείς, να βοηθήσει δηλαδή ένα τέτοιο αποτέλεσμα στη διεκδίκηση κάποιων αποζημιώσεων και από τη μεριά των ψαράδων. Οπότε το οικονομικό κομμάτι είναι στο προσκήνιο της έρευνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της έρευνας. Βεβαίως, εμείς ήδη από χρόνια έχουμε ξεκινήσει να μελετάμε τη βιολογία ειδικά του λαγοκέφαλου. Το λεοντόψαρο είναι πιο πρόσφατο και σε αυτό όμως έχουμε κάνει κάποια δουλειά. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτών των μελετών και κυρίως του ΕΠΑΛ θα μπορέσουμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία αλλά και τη βιολογία αυτών των ειδών και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους τρόπους που να μπορέσουμε να μειώσουμε τους πληθυσμούς τους. Αποτελέσματα πότε θα έχουμε, συμπεράσματα ασφαλή πότε θα προκύψουν? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις ζημιές για τους ψαράδες, πιστεύω ότι αρκετά σύντομα θα μπορούμε να έχουμε, τέλος πάντων ελπίζω και με το πέρασμα της πανδημίας σιγά σιγά να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο περισσότερη δουλειά από όσοι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Όσον αφορά λοιπόν την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στους ψαράδες, πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι κάποια πιο, ας το πούμε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά, όχι μόνο χειροπιαστά, αλλά και αρκετά, πώς να το πούμε, έγκυρα. Δηλαδή να έχουμε έναν όγκο πληροφορίας που να μπορούμε να έχουμε κάποια έγκυρα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από τους ίδιους ψαράδες σε ένα βαθμό, με τους οποίους έχουμε μια καλή επαφή και παίρνουμε στοιχεία από αυτούς για αυτά τα είδη και για τις ζημιές που τους κάνουν. Το δεύτερο κομμάτι, όσον αφορά δηλαδή τρόπους αντιμετώπισης, τη μελέτη της συμπεριφοράς, της φυσιολογίας κλπ. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε βάλει κάποια ζωντανά ψάρια μέσα σε δεξαμενές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο μελετάει, υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο που μελετάει τη φυσιολογία των ειδών αυτών. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε κάποιες ουσίες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε κάποιες παγίδες που θα τα προσελκύουν. Αυτό είναι βέβαια μία δουλειά αρκετά πρωτότυπη και τέλος πάντων στην έρευνα, όπως ξέρετε, χρειάζεται λίγο χρόνο να γίνει αυτό. Βέβαια, Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό, το ΕΠΑΛ, έτσι κι αλλιώς θα κρατήσει περίπου 2,5 με 3 χρόνια. Οι ψαράδες... Ναι, ολοκληρώστε, κυρία Περιστεράκη. Ναι. Άρα θέλω να πω, πριν το τέλος του προγράμματος πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Αλλά ταυτόχρονα με αυτό εμείς προωθούμε και κάποιους τρόπους αξιοποίησης, ας το πούμε, αυτών των ειδών, ώστε και να βρούμε έναν τρόπο εκμετάλλευσης και να μειώνεται ο πληθυσμός αυτών των ειδών, αλλά και να υπάρχει και ένα οικονομικό όφελος για τους ψαράδες. Τρόπος εκμετάλλευσης προς ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε, υπάρχουν πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το λεοντόψαρο, έχουμε ήδη κάνει μία εκδήλωση στην Ιεράπετρα με τη συνεργασία και της Αντιπεριφέρειας Κρήτης και του τοπικού τμήματος αλίας εκεί, αλλά και τη συνεργασία των συλλόγων των ψαράδων, του συλλόγου της Ιεράπετρας. Κάναμε μία εκδήλωση στην οποία σεφ κάναν ειδικές συνταγές με λεοντόψαρο, θέλαμε να την κάνουμε ανοιχτή, αλλά τελικά λόγω του COVID την κάναμε σε ένα κύκλο 50 ατόμων, αλλά τα 57 άτομα ήταν εκπρόσωποι από διάφορες, ας πούμε, από τον κλάδο της εστίασης, από τον κλάδο της εμπορίας των ψαριών, από τοπική αυτοδιοίκηση, από αλληλείς, από ξενοδόχους κλπ. Και φυσικά ήταν καλεσμένα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να το ακούσατε αυτό το γεγονός. Έγινε στο Robinson Club της Ιεράπετρας και θελήσαμε να δώσουμε δημοσιότητα ώστε να αρχίσει ο κόσμος να μαθαίνει ότι το λεοντόψαρο είναι ένα νόστιμο ψάρι και πολύ καλής υψηλής διατροφικής αξίας και να αρχίσει να το τρώει. Επίσης έχουμε φτιάξει και ένα site στο οποίο έχουμε βάλει και τις συνταγές του σεφ. Να πάμε και στο Λαγοκέφαλο. Δεν ξέρω αν είναι νόστιμο το Λαγοκέφαλο. Ναι. Πολλά έχουν ακουστεί. Ναι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι ψαράδες ξέρουν πολλά. Εσείς βέβαια, η επιστημονική κοινότητα ξέρει περισσότερα. Εμείς οι απλοί πολίτες που είμαστε έξω από το παιχνίδι, δεν γνωρίζουμε, ακούμε πολλά. Υπάρχει ένας φόβος, ένας τρόμος σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει κάπως να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής, ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη στα πλαίσια του προγράμματος και από προηγούμενες διαδικασίες που είχαμε ξεκινήσει βέβαια, είμαστε ας πούμε σε μία φάση ολοκλήρωσης, ας το πούμε έτσι, της μελέτης της τετροδοτοξίνης στους διάφορους ιστούς του λαγοκέφαλου. Αυτό που βρίσκουμε είναι ότι έχει ψηλότερες συγκεντρώσεις στο σηκώτη και στις γονάδες, στα αυγά του δηλαδή, είτε τις αρσενικές είτε τις θηλυκές. Μετά ακολουθεί το δέρμα και λιγότερη συγκέντρωση έχει στους μυς. Όμως παρόλα αυτά βρίσκουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψαριών ότι η συγκέντρωση και στους μυς, δηλαδή στο κρέας του λαγοκέφαλου, μπορεί να είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ή και θάνατο. Μάλιστα. Δηλαδή βρίσκουμε ποσότητες οι οποίες είναι σχετικά ψηλές. Οπότε δεν γίνεται να καταναλωθούν τα λαγοκέφαλα. Κοιτάξτε, με βάση τον νόμο αυτή τη στιγμή απαγορεύεται να εμπορευθούν και να καταναλωθούν οι λαγοκέφαλοι. Θεωρούνται ότι παίζεις ροζ και ρουλέτα και πραγματικά τα αποτελέσματα που βρίσκουμε μας δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι ένας μεγάλος αριθμός των ψαριών που βρίσκουμε έχει ψηλά ποσοστά και στο κρέας τετροδοτοξίνης. Ωστόσο υπάρχει και κάποιος αριθμός ψαριών ο οποίος έχει
χαμηλότερο. Κυρία Περιστεράκη, σε περίπτωση που ένας κολυμβητής, οποιοδήποτε, έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα ψάρια, πρέπει να η αντίδρασή του είναι συγκεκριμένη? Εννοείται με το λαγοκέφαλο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν τον δει μέσα στη θάλασσα. Κοιτάξτε να δείτε, γενικώς, από ό,τι φαίνεται και από όσο. Είναι ένα επιθετικό ψάρι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Βιβλιογραφικά δεν φαίνεται να επιτίθεται. Ωστόσο, επειδή κάποιες εποχές, ειδικά τις εποχές της αναπαραγωγής του, πλησιάζει σε κάποιες ακτές της Κρήτης, και αυτό μας δείχνει κιόλας και τα βιολογικά στοιχεία που μελετάμε, ότι πιθανόν έχει κάποια αναπαραγωγικά πεδία κοντά στην Κρήτη, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε επίσης να το μελετήσουμε σε βάθος για να μπορούμε να τα περιγράψουμε όλα αυτά ακριβώς και να κάνουμε μια χαρτογράφηση, ας το πούμε, όλων αυτών των πεδίων, των αναπαραγωγικών, των νηπιοτροφίων του, των τροφικών του πεδίων στην Κρήτη, πότε, πού και τα λοιπά, ώστε αυτό θα μας βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε και κάποιες μεθόδους περιορισμού των πληθυσμών τους. Συμπερασματικά, έστω και σε ένα πρώιμο στάδιο, έχετε καταλήξει ποιες περιοχές είναι περισσότερο επιβαρημένες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, με το συγκεκριμένο είδος ψαριού? Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα ο νότος της Κρήτης είναι πιο επιβαρημένος. Ωστόσο, υπάρχουν περίοδοι που πιθανόν αυτό το ψάρι, από ό,τι βλέπουμε τέλος πάντων και από ό,τι ακόμη προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε, πιθανόν να κάνει κάποια μετακίνηση πηγαίνοντας σε αναπαραγωγικά πεδία, σε τροφικά πεδία. Αυτό μένει να το μελετήσουμε. Άρα λοιπόν εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις αυτού του είδους και σε άλλες περιοχές, και στη Βόρεια Κρήτη δηλαδή. Αυτά τα πράγματα μελετάμε και θέλαμε από χρόνια να τα μελετήσουμε, αλλά δεν είχαμε αρκετά μέσα, ας το πούμε έτσι, για να το κάνουμε. Και όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε πριν για το αν είναι επιθετικό, δεν φαίνεται να είναι επιθετικό. Ωστόσο, καλό είναι αν το συναντήσει ο κολυμβητής ή αν τέλος πάντων πλησιάσει αυτό το ψάρι σε κάποια ακτή, να μην το πλησιάσουμε, να μην παίζουμε μαζί του, να μην βάζουμε τα χέρια μας κοντά. Σωστά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχει αναφερθεί κάποιο δάγκωμα, αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτό είναι μια επιθετική συμπεριφορά ή μια αντίδραση. Είναι κάτι τυχαίο, δηλαδή όχι. Δηλαδή, μπορεί να περάσει ένα δάχτυλο για ένα πλοκάμι, ας το πούμε. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί δυστυχώς αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί, δεν είχαμε εμείς κάποια επαφή με έναν αυτόπτη μάρτυρα. Δηλαδή, καλό θα ήταν αν τυχόν, και το απεύχομαι δηλαδή, υπάρξει κάποιο τέτοιο περιστατικό, να μπορούν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες να μιλήσουν και μαζί μας. Μάλιστα. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς να διερευνήσουμε καλύτερα αν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Κυρία Περιστεράκη, βέβαια, ολοκληρώστε. Ναι, βιβλιογραφικά δεν πρόκειται. Το... Ναι. Κυρία Περιστεράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά μας.